πήγε, φαίνεται, με σκοπιμότητα μες στο πλήθος και χτύπησε έναν εκ των πεζών. Ο Βαγγέλης Αβαγγέλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος βρέθηκε και στην περιοχή σήμερα το πρωί, όπου οι επιχειρηματίες μάζευαν τα συντρίμμια τους από τα καταστήματά τους. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ από την Λεμεσό, από την βομβαρδισμένη, ας με επιτραβεί η έκφραση, Λεμεσό. Βαγγέλη, με συγχωρείς, να πω ότι παρακολουθούμε πλάνα που πιθανόν να ενοχλήσουν. Σε λίγο θα δούμε το όχημα που εισέρχεται μέσα στο πλήθος και χτυπά ένα εκ των πεζών. Συγγνώμη. Ακριβώς. Ναι. Έγινε και αυτό μεταξύ άλλων χθες βράδυ στην Λεμεσό. Μια σε εισαγωγικά αυτό απορία είχε ξεκινήσει αρχικά από φιλάθλους του Απόλλωνα, οι οποίοι γιόρταζαν ενώπιση του μεγάλου τελικού που θα διεξαχθεί σήμερα στην Λευκοσία. Φαίνεται ότι η πορεία αυτή δεν είχε την κατάληξη που ήλπιζαν όσοι συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, τέλος πάντων. Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της Λεμεσού, η αυτοκινητοπομπή και συνοδευόμενη με 150 άτομα οπαδούς του Απόλλωνα εκκινεί το στην οδό 28 Οκτωβρίου με ανατολική κατεύθυνση. Και όταν έφτασε στα φώτα εν αερίου στην συμβολή με την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μικρή ομάδα οπαδών της ΑΕΛ, η οποία είχε κρυφτεί σε θάμνους πίσω από τα καταστήματα και έχοντας τα πρόσωπα καλυμμένα με κουκούλες, κινήθηκαν προς το μέρος τους με αποτέλεσμα να γίνει πρόκληση επεισοδίων. Και εκεί άρχισε και ο πετροπόλεμος. Δεν περιορίστηκαν βέβαια στον πετροπόλεμο οι σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί αυτό, φύλαθλοι. Φαίνεται ότι είχαν μαζί τους σιδερολοστούς, πέτρες, ξύλα, σιδερογροθιές, ακόμη και μαχαίρια εντόπισε η αστυνομία στη σκηνή. Ενώ χαρακτηριστικό ήταν αυτό που μας ανέφερε και εστιάτορας της περιοχής, άρπαζαν τα μεταλλικά τασάκια από τα τραπέζια της περιοχής των αερίων και τα πετούσαν εναντίον των φυλάθλων, κάποιοι ταραξίες τέλος πάντων. Επενέβη η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία. Η περιοχή είχε μετατραπεί στην κυριολεξία σε πεδίο μάχης, ενώ χαρακτηριστικό ήταν και αυτό που μόλις είχε αναφέρει εγώ με το αυτοκίνητο, το οποίο έκανε παραστροφή στην παραλιακή λεωφόρο, πέρασε πάνω από την νησίδα και χτύπησε μέρος των πεζών που βρίσκονταν εκεί στην περιοχή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Αναφέρουμε επίσης ότι δεν τελειώσαν όλα εκεί. Λίγο μετά μεσάνυχτα. Έτσι. Είχαμε συνέχεια των επεισοδίων. Ακριβώς. Λίγο μετά μεσάνυχτα. Φαίνεται ότι ομάδα και πάλι φιλάθλων, αυτή τη φορά του Απόλλωνα, όπως όλα δείχνουν, είχαν συνεχίσει το υπαίθριο γλέντι στο σύνδεσμο φιλάθλων του Απόλλωνα, εκεί στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Φαίνεται ότι εκεί είχε μεταβεί η αστυνομία. Έγιναν και πάλι κάποια επεισόδια γύρω στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Να αναφέρουμε ότι σε σχέση με τα επεισόδια στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ, η αστυνομία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εναντίον 6 προσώπων. Συνελήφθησαν ήδη 2 νεαροί και ανακρίνονται στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσό, ενώ καταζητούνται άλλοι 4. Μάλιστα. Υπενθυμίζω, Ευάγγελε, ότι είμαστε σε αναμονή του κυρίου Ανδρέα Αγγελίδη, εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας, ο οποίος θα προβεί σε δηλώσεις σε σχέση με τα χθεσινά επεισόδια. Έχει κάνει μια δήλωση όμως από χθες το βράδυ ο κύριος Γιάννης Σωτηριάδης, υπεύθυνος του ΤΑΕΛΕ.